Ζητείτο από το Υπουργείο Παιδείας, επειδή έχει μια μεγάλη δεξαμενή δημοσίων υπαλλήλων, έτσι υπόθηκε στα μέσα και ούτω καθεξής, να συνεισφέρει με 7 με 9 χιλιάδες. Εμείς λοιπόν, δομών και διαδικασιών, το οποίο έγινε αποδεκτό τον Ιούλιο από το Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και έτσι διασφαλίσαμε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει. Και όσον αφορά τους συναδέλφους, τους 2.100 που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, υπάρχει μέρημνα αφενός ή των επαγγελμάτων υγείας να απορροφηθούν από οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας, αλλά και βλέπετε ότι και σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν οργανικές θέσεις, 925 τον αριθμό, οι οποίες θα απορροφήσουν αυτούς τους συναδέλφους στα δημόσια ΙΕΚ. Εφόσον λοιπόν τόσο κόπτεστε, και το πιστεύω, για τους συναδέλφους, ψηφίστε αυτό το άρθρο. Σας παρακαλώ να το ψηφίσετε. Επίσης, κατοχυρώνουμε την ασφάλεια του εκπαιδευτικού, καταθέτοντας στο νομοσχέδιο, το οποίο ήδη είναι υπό επεξεργασία και κατατίθεται μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, μέρημνα άρθρο το οποίο δίνει σε κάθε εκπαιδευτικό οργανική θέση. Είναι ένα αίτημα της κοινότητας αυτό και κατοχυρώνουμε την οργανική θέση όλων των καθηγητών και των δασκάλων στο σχολείο, ώστε να μπορέσουν να αφιερωθούν απερίσπαστο έργο τους. Δίνουμε τέλος σε αυτή την ανασφάλεια, δίνουμε τέλος στη σύγχυση και στην αδιαφάνεια που επικρατούσε και κάθε εκπαιδευτικός θα έχει την οργανική του θέση. Και τέλος, όσον αφορά το θέμα των διοικητικών υπαλλήλων, των ΙΔΑΧ και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο έχει χτυπήσει. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν αφορά τα τεχνολογικά ιδρύματα, διότι εκεί τα ελλείμματα και οι ελλείψεις είναι προφανείς και δεν αφορά τεχνολογικά ιδρύματα. Και ούτε τα περισσότερα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Είναι 2-3 μεγάλα ιδρύματα τα οποία έκαναν αθρώες μονιμοποιήσεις την περασμένη δεκαετία και όλοι τα γνωρίζουμε. Αλλά και εκεί δεν ερχόμαστε εμείς να ζητήσουμε οριζόντια την διαθεσιμότητα. Λέμε στα πανεπιστήμια, αξιολογήστε τις δομές σας. Εάν έχετε υπεράριθμους αυτές τις θέσεις που τήθηκαν από αθρώες μονιμοποιήσεις, να μας δώσετε άλλα. Και αυτό είναι 2-3 μεγάλα ιδρύματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε πώς έγιναν αυτές οι αθρώες προσλήψεις. Άρα και εκεί θα υπάρξει μια συνεργασία με τα ιδρύματα, ούτως ώστε να δούμε πραγματικά πού υπάρχουν υπεραριθμίες. Και αυτές οι υπεραριθμίες μέσα από τη διαπανεπιστημιακή κινητικότητα να μπορέσουν να καλύψουν τα πραγματικά τα περισσότερα. Περί αυτού πρόκειται. Κύριε Μαλατίδη, έχετε το λόγο για 8 λεπτά.